Λοιπόν, ο κύριος Πρωθυπουργός είχε στη διάθεσή του 10 λεπτά και μίλησε 22. Ο κύριος Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε στη διάθεσή του 5 λεπτά και μίλησε 26 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Θέλω να πω ότι σε αυτή την αίθουσα διατυπώσεις ρατσιστικές και σεξιστικές δεν θα ξανακουστούν. Ιδίως μάλιστα που σήμερα επισκέπτεται τη χώρα μας ο εκπρόσωπος του ΙΠΑ του αρμοστήτου ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οφείλατε να είστε πιο εγκρατείς σε τέτοιες διατυπώσεις. Είναι ζήτημα κοινοβουλευτικής διοντολογίας. Έχει τον λόγο. Ανοίξτε το μικρόφωνο στον κύριο Σαμαρά που αισθάνεται ότι λογοκρίνεται μετά από 27 λεπτά. Λογοκρισία δεν θα δεχτώ, κυρία Πρόεδρε. Και δεν δέχομαι. Από το 1977 είμαι σε αυτά τα έδρανα. Αυτή τη συμπεριφορά δεν την έχω δει ποτέ από όλους τους πρόεδρους που έχουν περάσει. Και μέχρι τώρα δεν έχω μιλήσει. Αλλά προσέξτε, λογοκρισία σε βάρος αυτής της παράταξης που έχει δώσει τα πάντα για τη δημοκρατία, που έχει δώσει τα πάντα για το ήθος αυτού του κοινοβουλίου, δεν δεχόμαστε. Τελειωμένα. Δεν δεχόμαστε. Και ό,τι εννοώ, το εννοώ. Το λόγο έχει ο...